Με λένε Στέλιο Μάινα. Κάνω μια μικρή αναδρομή στην, ας πούμε, συμπαθητική τηλεοπτική μου καριέρα. Κάνοντας μεν και τους δεν, ήμασταν φυσιολογικοί άνθρωποι. Δηλαδή μπήκαμε φυσιολογικοί και πιστεύω ότι βγήκαμε και φυσιολογικοί μετά από 3 χρόνια. Την εποχή εκείνη όταν έκανες επιτυχία ήταν επιτυχία. Τι σημαίνει επιτυχία για το 93? Ας πούμε παράδειγμα σε σταματάγαν στα φανάρια στον δρόμο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις την ημέρα χωρίς να σου πούνε «Α!» με το όνομα φυσικά του ήρωα τον οποίο υποδιώσουν. Και το κυριότερο είναι ότι σε αντιμετωπίζανε όπως και εξακολουθούν να σε αντιμετωπίζουν με τη διάθεση, ανάλογη διάθεση αυτού που έπαιζες. Η «Μεν» και η «Δε» δεν ήταν μια κωμική σειρά απλώς, ήταν μια τρελή σειρά. Μια σειρά που στην αρχή το κανάλι είχε πολλά ερωτηματικά, αλλά με την επιμονή της Άλκης της Μαραγκουδάκη έγινε πραγματικότητα. Σε αυτή την τρελή λοιπόν σειρά, εγώ ήμουνα ο χάχας της παρέας. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε γύρισμα που να με διακόψει τουλάχιστον 2-3 φορές το γύρισμα γιατί με έπιανα τα γέλια. Και μονίμως η Κοτρότσι με διέκοπτε το γύρισμα, προσπαθώντας να μου πει «Έλα ρε Μάινα, να κάνουμε λίγο δουλειά». Κάτι που συζητάγαμε με το Χάρη και την Άννα, τη Χατισοφιάδη δηλαδή εννοώ, που γράφανε και τη σειρά, αμέσως το περνάγα στο χαρτί και αυτό το κάναμε πραγματικότητα. Αλλά θα πω ένα περιστατικό που το λέω συνέχεια γιατί μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση και το έχω χρησιμοποιήσει σαν σημαία στην καριέρα μου. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 94 ή του 95 αν θυμάμαι καλά και με είχαν καλέσει σε μια πρωινή εκπομπή του Αντένα φυσικά για να μιλήσω για τη σειρά. Ξεκίνησα λοιπόν να πάω στον Πειραιά γιατί τότε λόγω της εποχής που ήταν πολύ large τις εκπομπές, τις πρωινές και τις τέλος πάντων τις Χριστουγεννιάτες τις κάναμε όπου σε ό,τι πιο γκλάμ υπήρχε. Και τότε την εποχή εκείνη γκλάμ ήταν τα κρουαζερόπλια. Λοιπόν, είχαμε συνάντηση σε ένα κρουαζερόπλιο όπου θα κάναμε αυτή την Χριστουγεννιάτικη εκπομπή. Σταμάτησα λοιπόν Κυριακή πρωί εγώ γιατί ήταν προπαραμονή Χριστουγέννων αν δεν απατώμε. Κρύο με ένα παλιό αυτοκίνητο Ρενό που είχα σε κάποια φανάρια του Πειραιά. Σταματάω λοιπόν, έρημος ο δρόμος, είναι ένα ντάτσουν, έρχεται ένα ντάτσουν δίπλα μου, με παρατηρεί από μέσα ο τύπος, προσεκτικά, εγώ δεν λέω τίποτα, κατεβάζει το τζάμι και μου λέει «Μάινα, πες καμιά για να γελάσουμε». Τότε λοιπόν κατάλαβα ότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι η πραγματικότητα, τι εννοώ, πέρα από την πλάκα. Ναι, μεν διασκεδάζουμε τον κόσμο, αλλά ας μην παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο πολύ στα σοβαρά, ότι κάνουμε κάτι συγκλονιστικό, ότι όλη η ανθρωπότητα και όλη η Ελλάδα περιμένει κάτι να κάνουμε εμείς. Κάνουμε μια δουλειά, διασκεδάζουμε τον κόσμο και αυτό είναι μέχρι εκεί. Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια το λέω στο φίλο μου το Χάρη, όταν κάνεις πραγματικά κάτι, έχω κάνει το λαγό, την κότα, την κουκουβάγια, ό,τι θες, όλα τα ζώα, και στους μεν και τους δεν και γενικότερα, εάν κάνεις κάτι που αγαπάς πραγματικά, δεν πρέπει ποτέ να ντραπείς γι' αυτό και να μην μετανιώνεις. Φυσικά και δεν έχω μετανιώσει, είναι μεγάλη μου τιμή που έκανα τους μεν και τους δεν και μεγάλη μου χαρά. Και να συμπληρώσω ότι από το 1993 που ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά, προσπαθούμε κάθε χρόνο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, συνήθως την παραμονή της πρωτοχρονιάς, έτσι για το καλό της χρονιάς, να μαζευόμαστε συνήθως σπίτι μου, για να αλλάζουμε το χρόνο μαζί. Δεν μπορούν όλοι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχουν περάσει 25 χρόνια πάνω κάτω, αλλά όταν μπορούμε μαζευόμαστε. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι, πρίγκιπες μας νιώθεις τόσο μακρινές. Η δεύτερη σειρά παρέας, και εκεί ήμασταν μια παρέα, και παρέα φίλων, και εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι με τους περισσότερους. Είναι μια πραγματική ιστορία. Ο Μανίκας και ο Κώστας που γράψαν δηλαδή το σενάριο αυτό, γράψαν την ιστορία της ζωής τους. Πώς άνοιξε το κανάλι 15. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου όλα τα ίδια μας λένε. Οι Τούρκοι θα σας διώξουν, οι Τούρκοι θα σας κάνουν το ένα, οι Τούρκοι θα σας... Είναι ένας σταθμός η πολιτική κουζίνα. Σταθμός γιατί όταν μας έφεραν το σενάριο, ο Κώστας ο Λαμπρόπουλος, ένα σενάριο του φίλου μου του Τάσου του Πουλμέτη, Πάθαμε πλάκα όλοι, ενθουσιαστήκαμε. Ένα κομμάτι που μας βοήθησε πολύ στα γυρίσματα της πολίτικης κουζίνας ήταν οι πολίτες, οι ίδιοι οι πολίτες. Διότι όταν αντιλήφθηκαν ότι γίνεται μία ταινία για την πόλη, βοήθησαν πολύ. Ήταν εκεί οι παρόντες. Είχαμε συμβούλους, δηλαδή, κωνσταντινοπολίτες για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, πώς να μιλάμε. Εσύ, κύριε, με το νησί τι σχέση έχεις? Στον κινηματογράφο, πάντως, αυτό είναι το μεγάλο ατού, οι σιωπές. Αυτά που μπορείς, δηλαδή, να πεις, μα εικόνα. Γιατί ο κινηματογράφος είναι εικόνα, δεν είναι μπλα μπλα. Αν μπορείς να το κάνεις στην τηλεόραση, ένας λόγος παραπάνω. Όταν και όποτε μπορείς, ο Θοδωρής ο Παπαδουλάκης το κατάφερε αυτό. Εγώ όταν διάβασα το σενάριο, εντυπωσιάστηκα από τον Γιώργη για αυτό το λόγο. Είχε τις λιγότερες ατάκες, μου είπε ο Θοδωρής, ο Παπαδουλάκης, καλά κουμπάρε, γιατί είναι χανιώτης φίλος, είτε τον έδωσε, είτε τον το ρόλο. Είναι πιο μικρός από αυτό που σου προτείνω εγώ. Του λέω, ρε εσύ Θοδωρή, εμένα μου αρέσει γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα δικό του κόσμο, κουβαλάει ένα ολόκληρο κόσμο από μόνος του. Όλοι οι φίλοι μου με ρώτησαν το ίδιο πράγμα. Στέλιο, αγόρι μου, τρελάθηκες. Είναι για μένα η καλύτερη ταινία που έχω κάνει, ο καλύτερος ρόλος. Γιατί εμείς το πει αγαπάμε τους σκοτεινούς ρόλους, διότι οι σκοτεινοί ρόλοι, ακριβώς επειδή είναι σκοτεινοί, κρύβουν σε ψήγματα το φως που πρέπει να το ψάξει ο θεατής. Πάρε 30, κύριε Ζούζουλα. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Με το Βαλκανιζωτέρ κάναμε μια τεράστια επιτυχία. Τεράστια και εισπρακτική πέρα από την καλλιτεχνική. Αλλά κάναμε και ένα μεγάλο ταξίδι. Μεγάλο. Και ταξίδι φιλίας, γιατί από τότε είμαστε φίλοι και με τον Goriça και με τον Gerasimo. Εκεί αποφάσισα να γίνω κουμπάρος με τον Gerasimo. Όταν γνώρισε τον Gerasimo και τη Μάλφα και είπα, εγώ θα σας παντρέψω, τελείωσε. Λοιπόν, τους αγάπησα πολύ, αλλά κάναμε και ένα πραγματικό ταξίδι ρεαλισμού στα Βαλκάνια της εποχής και στην Ευρώπη της εποχής, στην Ελβετία.